βγήκαν σου στην Ανάσταση, πιστεύεις στην αθανασία της ψυχής? Θα σ' αποκριθώ. Τα μυστήρια ετούτα που ξερωτάς για να τα καταλάβεις, πρέπει να είσαι πιωμένος. Δεν μου λες, είσαι πιωμένος? Είμαι. Άκου λοιπόν, τη φοράς τούτη τη λέρα. Κοίτα ένα-ένα τα κομμάτια της. Να, οι κόρδες, το καπάκι, το σκάφος, η στρουφιχτή κορφή, να τα στριφτάλια που την κουρδίζουν και το δοξάρι με τα γερακοκούδινα. Το λοιπόν, αυτό είναι, για να ξέρεις, το κορμί του ανθρώπου. Τα πόδια, τα χέρια, τα άντερα, η κεφαλή του.
αυτό είναι η ψυχή του ανθρώπου, η μουσική. Το λοιπόν τι θες να πεις? Μπορεί ακόμα δεν μπήκε στο νόημα και λες πως είσαι και πιωμένος. Πιες ακόμα μια να σε χαρώ, να ανοίξει το μυαλό σου. Γέμισε ένα ποτήρι και τον έβαλε με το ζόρι να το καταβιάσει μονορούφι. Άκου τώρα, αν δώσω μια και κάμω 1000 κομμάτια τη λίρα, τι γίνεται ο αχός της? Πού πάει η μουσική? Μουσική χωρίς λίρα γίνεται? Ε? Μουσική χωρίς λίρα γίνεται? Ψυχή χωρίς πόδια, χέρια, άντερα, κεφαλή γίνεται? Άστα στο διάολο λοιπόν και μην τα ξεσκαλίζεις. Ο Νουρίς, ο μπέης του μεγάλου κάστρου, τον καπετάν Μιχάλη πλάι του και τα μάτια του γέμισαν παλικάρι. Τι άντρας συλλογίζονταν, τι περηφάνια, τι λεβεδιά. Δεν λέει ποτέ περίσσιο λόγο. Δεν καφιέται, δεν τα βάζει με παρακατιανούς, δεν είναι μπαμπέσεις. Δεν προσκυνάει μήτε το χάρο. Χαρά στον άνθρωπο που έχει τέτοιον αχτρό. Γύρισε ο καπετάν Μιχάλης. Κοίταξε κι αυτός τον Τούρκο. Είχαν γεννηθεί στο ίδιο χωριό. Μπέης ο ένας, ραγιάς ο άλλος. Παίζαν μαζί στα λόγια. Παράβγαιναν στο τρέξιμο. Πάλευαν. Έριχνε ο ένας τον άλλο κάτω. Γελούσαν, δέρνονταν, ξαναφίλιοναν. Και ένα δειλινό. Άντρες πια, ξετελεμένοι. Συναπαντήθηκαν καβαλάριδες κι δυο μια ώρα έξω από το μεγάλο κάστρο. Και δεν ήξερα να σκοτωθούν ή να αγκαλιαστούν σαν δυο φίλοι που ξανασμίγουν. Δεν αγκαλιάστηκαν, μήτε σκοτώθηκαν. Πιάσαν ένα μπρούτζινο τάσι. Βγάλαν το μαυρομάνικο από τη ζώνη, χάραξαν ο ένας τη φλέβα του αλουνού, ανακάτωσαν τα αίματα, ορκίστηκαν αδελφωθούν και άδειασαν το τάσι μονορούφι. Κι ύστερα θρονιάστηκε ο Νουρίς
με τα μαύρα μυγδαλωτά μάτια και την γαλινεμένη ανατολή της ομορφιάς στο μεγάλο κάστρο. Σταρχοντικό με τα περβόλια, τα συντριβάνια και την πράσινη πόρτα. Έτρω, έπινα, αγκάλιαζε και κάθε δειλινό χυμούσε καβάλα στα λογό του. Απάνω κάτω στις ρωμαϊκές γειτονιές και πετούσαν σπίθες τα καλτερίμια. Και ο άλλος, πάντα του σφιχτομανταλωμένος, ακριβομήλυτος και αγέλαστος, με τα κορακάτα κατσαρωτά γένια, τα τσόκινα σαλβάρια και τα μαύρα στιβάνια. Περπατούσε και οι Τούρκοι κοίταζαν λοξά και οι χριστιανοί αλαξοστράτηζαν. Ένιωθαν γύρω του έτσι μια σκοτεινή δύναμη, ένα μαύρο αέρα πάνω του και δεν μπορούσαν να ζυγώσουν. Σαν να βλέπαν άξαφνα μπροστά τους ένα πεθαμένο ή ένα δαίμονα, θεόρατος άντρας. Σηκωνόταν και γέμιζε όλη πόρτα. Σαν αγρίευε, πέταγε τους Τούρκους τα κεραμίδια. Σαν μεθούσε, έπιανε του λιμανιού την πόρτα να τη ρίξει κάτω. Και όταν έσφυγε το γύρο του σοφρά, το ξύλο βαθούλωνε. Τα φρύδια του πυκνά και αγκαθωτά. Τα μάτια του στρογγυλά και κατάμαυρα. Αγριωμάτιζε όξω από το μαγαζί του στα ριζοθέμελα του Κούλε. Εκεί που γενιές και γενιές χριστιανοί, αλυσοδεμένοι χειροπόδαρα, είχαν λιώσει, τον καβαλίκευε ο θυμός. Ξεπρόβαλε πάλι το δεξό του σκυλόδοντο και φέγκριζε ανάμεσα από τα μαύρα μουστάκια. Κι ύστερα γύριζε σπίτι και ξερόβηχε όξω από την πόρτα για να μπει και να μην δει κανένα. Και η κόρη του, που από τη μέρα που σήκωσε στήθος, της απαγόρεψε ο κύρις της να παρουσιάζεται ομπρός του. Ανεμίζονταν το περπάτημά του και κρύβονταν. Ολόγυρα στους τοίχους φέγκριζαν οι αγωνιστές του 21. Και απάνω το κόνισμα του σπιτιού. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με το σπαθί. Με την νιόβγαλτη ψυχή στα χέρια, τρομαγμένη, φασκιωμένη, σαν μορουδάκι. Και πρόσπευτε εκεί η γυναίκα του, η Κατερίνα, που ούτε στη θέση του, στην άκρα του καναπέ δεν ζήγωνε, γιατί θαρούσε πως άγγιζε το κορμί του και πισοδρομούσε ανατριχιάζοντας. Πρόσπευτε στον Αρχάγγελο και τον παρακαλούσε να μιλήσει στον άντρα της, να κατέβει μια νύχτα στον ιερό του, να τον μερώσει, να μερώσει έτσι μια στάλα η καρδιά του. Κι όλο κατάπινε τα δάκρυά της και έτρεχε ο νους της θυμωμένος στον Άγιο. Πόσες μετάνοιες του έκανα, τι λάδι τον πότισα, τι κερί τον τάισα, του κάκου γίνηκε κι αυτός ένα μαζί του. Μα κάποτε έφευγε ο καπετάν Μιχάλης, αλάφρωνε το σπίτι από τον ίσκιο του. Το μάθανε οι γειτόνισσες, παίρναν τα ραψίδια, τα δράχτια, τις βρούβες και έτρεχα στην αυλή του. Η μαστραπάδαινα που δένε κάθε βράδυ τον άντρα της, τον Άγιο άνθρωπο, τον κουδουνά στο στήλο του κρεβατιού. Μην κατέβει, λέει, στην κουζίνα και βρει τη δούλα τους. Η κυρία Χρυσάνθη, η αδελφή του καπετάν Πολυξίνγκη, απάντρευτη, κακογερασμένη, που ζήταγε από το Θεό να πεθάνει πριν από τον αδελφό της, για να της φέρει στην κηδεία της τα καλά φανάρια. Και η Κατινίτσα, η γυναίκα του Κρασογιώργη, που όλο ρογάλιζε ο άντρας της και μύριζε κρεμμύδι και δεν την άφηνε, λέει, να κοιμηθεί. Χαμογελούσε σ' ένα κλειστό.
Τα γαρίφαλα, τα μοσκοκάριδα, η κανέλα, γυαλάκια, το δαφνόλαδο και το μυρτόλαδο απέναντι από το μαγαζί του καπετάν Μιχάλη. Ο ήλιος έγερνε, ο κόσμος γλύκαινε, ισκιώθηκαν οι δρόμοι, γίναν τριανταφυλαίνοι οι μιναρέδες. Ένα χλιμίντρισμα ακούστηκε, δροσερό, χαρούμενο, και μια φωνή, το άτι του Νουρίμπεϊ περνάει. Στην άκρα του δρόμου φάνηκε γυαλιστερό, σπαθάτο, τρισεύγενο σαν μαύρος κύκνος τ' άλογο του Νουρί. Στράφηκε ο Νουρίς, είδε τον καπετάν Μιχάλη, το γνώρισε και δεν βάσταξε. Έκανε ένα βήμα κι άλλο ένα. Άπλωσε την παλάμη του στο φαρδί στήθος με τις γαλαζόπετρες και το φιλτιζένιο μεσοφέγγαρο και η καρδιά του άρχισε να λιώνει. Ποτέ δεν είχε κοιτάξει με τέτοιο καμάρι άνθρωπο. «Θεόψυχά μου!» ακούστηκε μια φωνή από πέρα. «Θεόψυχά μου! Αν μου λέγαν τ' άλογο του Νουρί θες, γιατί να μην χανούμι του, θα διάλεγα τ' άλογο!» «Θα πάω», μουρμούρισε ο καπετάν Μιχάλης, ακολουθώντας με το μάτι του τ' άλογο που είχε φτάσει τώρα ως την πόρτα του λιμανιού. «Θα πάω». Ο ήλιος πια βασίλευε. Πιάσαν τα κλειδιά οι νιζάμιδες, διπλοκλείδωσαν τις τέσσερις καστρόπορτες. Εδώ και μια ο καπετάν Μιχάλης στην πράσινη πόρτα και μπήκε στο κονάκι του Νουρί. Μια λεμονιά κάπου θα είχε ανθίσει, μοσχομύριζε τα γέρι λεμονανθό. Η γη φρεσκοποτισμένη και εκείνη μύριζε κοπριά και αρμπαρόριζα. Και ψηλά στα καφασωτά ακούστηκαν γυναικεία γέλια. «Η Αμινέ», ψιθύρισε ο καπετάν Μιχάλης. «Την είχε φέρει, λέει, ο Νουρίς από την πόλη. Κι είναι, λέει, κερκέζα, πεντάμορφη, άγρια, από εκείνες που τρώνε ανθρώπους. Κάθεται, λέει, ο Μπέι στο φοβερό θεριό, στα πόδια της μερωμένο και την κοιτάζει στα μάτια. Και αυτή του κορνάει το αναμένο τσιγάρο στο λαιμό και κακαρίζει. Και ζηλεύει, λέει, τα λόγω του. Προχθές τη νύχτα που πήγε ο Μπέι να την αγκαλιάσει, αυτή αντιστάθηκε. Πρώτα θα μου κάνεις μια χάρη», είπε. «Να φέρεις στην αυλή τα λογό σου, να ανάψεις φανάρια για να θωρώ και να το σφάξεις μπροστά μου». Η σκάλα έτριξε. Ένα-ένα τα σκαλοπάτια στέναζαν. Ακούστηκαν γελαστά κουδουνίσματα από αλυσοεδάκια και βραχιόλια. Στο περβάζι της πόρτας, στα μεσοσκότεινα, μια κοπέλα φεγκοβόλησε, φεγγαροπρόσωπη, με μεγάλα λοξά μάτια, με βαμμένα μάγουλα φρύδια, τσίνορα. Τα νύχια και απαλάμες ήταν βαμμένα με κοινά και κρατούσε σαν μωρό έτσι στην αγκάλι ένα μικρό γυαλιστερό μπουζούκι. Ο καπετάν Μιχάλης ένιωσε από το βαρύ μόσχο που πλήθυνε πως μετακουνήθηκε η Εμινέ και ζήγωνε. Πέρασε από μπροστά του. Σπίθησαν τα μάτια της, τον κοίταξαν. Σήκωσε στην ίδια αστραπή και ο καπετάν Μιχάλης τα μάτια. Χτυπήθηκαν οι δυο ματιές μες στον αέρα και χώρισαν ευθύς.
αγριεμένες και οι δυο. Ο Νουρίμπεϊς σηκώθηκε. Ανέβασε το φυτίλι της λάμπας. Φως περιχύθηκε στην κάμαρα. Γυάλισαν τα μάγουλα της Εμινέ. Και όταν λίγο μετά ζωντάνεψε το μπουζούκι και σάλεψε μέσα στο μεσόφωτο σαν θεριό και από τον αργερτό λαιμό τεινάχτηκε συντριβάνει η φωνή της γυναίκας, κουνήθηκε το σπίτι, βούλιαξε και τρίξαν τα μελίγκια του καπετάν Μιχάλη. Και ύστερα ήρθε ο νοτιάς. Φρυβόντουσαν και μαδούσαν τα σπίτια. Κουρνιαχτός, ψηλός, σηκώνονταν καυτός και έπαινε στο στόμα, στα αυτιά και στις καρδιές των ανθρώπων. Βαριά απόψε η νύχτα στο μεγάλο κάστρο. Σηκώθηκε ένας άνεμος ζεστός ογρός. Φούσκο δεντρίτη. Ξεκίνησε απ' την αραπιά, σπάρνιζε τον κάμπο της Μεσαράς. Κοίταζε έξω από το φεγγίτι και κάπνιζε. Και πήγαινε και έρχονταν. Και σβούριζε ο νους του σαν το βάβουλα. Και μάχονταν ο καπετάν Μιχάλης να το ξετοπώσει. Από την Εμινέ. Μα αυτός γλίστραγε. Έμπαινε σε ένα σπίτι με πράσινη πόρτα. Ανέβαινε στον οντά. Ένα μονοπάτι μυρωδιά ανοίγονταν μπροστά του και το έπαιρνε. Και στην άκρα της μυρωδιάς μαύρα μαλλιά λιμένα στους ώμους και μαύρα μάτια. Μαύρα τα μάτια, μαύρα τα μάτια που κρατείς. Και τα μαλλιά που πλέκεις.
έμεινε, σφιχτομαντάλωσε τον κόρφο της και μήτε άφηνε πια τον ουρί να σημώσει. Μισόγυμνη στο παραθύρι, κοίταζε κατά τις ρωμαϊκές γειτονιές και ονειρεύοντας το σκοτάδι μέσα τον καπετάν Μιχάλη. Τον ακατάδεχτο, τον άγριο, και έλειωνε η καρδιά της και την πόναγε και σπάθησαν πάνω κάτω τα μάτια της σαν για τα γάνη. Ο κύρις του, ο σκοτωμένος από τον αδελφό του καπετάν Μιχάλη, έρχονταν στον ύπνο του. Δεν του μίλουσε. Δεν στέκονταν πια από πάνω του. Περνούσε εξυπόλυτος μόνο με τα κουρέλια του. Και μήτε στρέφονταν να το δει. Περνούσε και περασμό δεν είχε. Σαν ασάλευτος όλη τη νύχτα μπροστά του, με το πρόσωπο γυρισμένο πέρα. Και έτυχε σήμερα το πρωί να περάσει έξω από το μετόχι του τα φορεσμένο σόι που σκότωσε τον κύρι του. Και είδε πίσω από τα καφάσια τον εκατοχρονίτη αρχηγό της γενιάς, τον καπετάν Σύφακα που είχε γεροντοκλονιάσει, και πίσω του στρατό τη σπορά του. Και άκουσε μια κουμπουριά στον αέρα και μια φωνή: «Σκουτελοβαρίσκο σου νουρίμπεϊ!» Και γέλια. Δεν απολογήθηκε, μα τα μάτια του γέμισαν αίμα. Ανέβηκε στον οντά, ασπροντήθηκε την καλή του φορεσιά, έβαλε μόσκο στα μαλλιά, πέρασε το λάζο του στη ζώνη, κατέβασε πάλι, κατέβηκε στην αυλή και στάθηκε στην πόρτα. Και ίσια εκείνη την ώρα έτυχε να περνάει απ' έξω ο Μουσταφά Μπαμπάς, ο γεροτούρκος, που φτιάχνε τα βάλσαμα για τις πληγές και γιατροπορούσε και δεν έπαιρνε ποτέ του πληρωμή. Έτρωγε ένα κομμάτι ψωμί, έπινε μια γουλιά νερό και ζούσε. Είδε τον ουρί στην πόρτα και ως τον είδε, στράφηκε τρομαγμένος και τον κοίταξε. «Είσαι πολλά όμορφο σήμερα», του είπε. «Περισσότερο από όσο πρέπει. Κάμε μια μουτζουλιά στο πρόσωπό σου. Βάλε την καθημερινή σου φορεσιά και τα παλωμένια στη βάνια αν έχεις. Λιγόστεψε την ομορφιά σου, Ρίμπεϊ». Ο Μπέης γέλασε. Θλίψη χύθηκε στο αγαθό πρόσωπο του γέρου. «Αν έχεις πάνω σου Θεό, μη γελάς, Νουρίμπεϊ», είπε και πήρε σκυφτός το δρόμο μπροστά του. Η γριά, η παραμάνα του, που τον είχε για άντρα της, για μοναχογιό και για Θεό, ως τον είδε, σφίχτηκε η καρδιά της. «Πού πας, αφεντικό», μουρμούρισε και έτρεμε. Μα ο Νουρίς απίθωσε το πόδι του στη σκάλα του αλόγου, εδώ και μια θρονιάστηκε στη σέλα, δευτέρωσε τη σπυρουνιά και χάθηκε στις ασημόκλωνες ελιές. Όρτσα διαλέ την πιστή, όρτσα διαλέ την πιστή του. Βγάλει βράση. Γη που θα φτιάξει, γη που θα φτιάξει μια δουλειά, γη που θα σάσει μια δουλειά.
σου χαλάσει, γη που θα σου χαλάσει. Το αίμα του Κύριου του τον προγκούσε. Οι κουμπουριές έξω από το παραθύρι του, τα γέλια και τον ήραντα, τον προγκούσαν και εκείνα. Έφτασε μεσημέρι στην αυλή του Μανούσακα, του αδελφού του καπετάν Μιχάλη. Τον αντροκάλεσε. Φύγαν πέρα στο βουνό να μην τους θωρούν οι γυναίκες. Βγάλαν τα μαχαίρια. Πιάστηκαν. «Σκύλε, με φαες!» μουρμούρισε ο Μανούσακας και είχε το μαχαίρι του Νουρί μπηγμένο πέρα ως πέρα στα νεφρά του. «Έλα πιο κοντά, πιο κοντά!» του έλεγε και ένιωθε τη δύναμή του να χάνεται. Μαυλίζονταν και ο Νουρίς από τη βραχνή παρακαλεστικιά φωνή και ζήγωνε. Έψαχνε την καρδιά να το χτυπήσει και ως χύθηκε αστραπή, μάζεψε ο Μανούσακα στη δύναμή του, έσκυψε και τούπηξε το κοντομάχαιρο στα χαμνά. Πέθανε ο Μανούσακας με το κεφάλι κολλημένο σε μια λακκούβα αίμα. Μάχονταν και ο Νουρίς, σούρνοντας και μουγκρίζοντας νεύει στα λογό του. Μα ο καπετάν Μιχάλης δεν ήξερε τίποτα. Χωμένος στο υπόγειο του σπιτιού του, περίμενε να έρθουν από τις τέσσερις άκρες του μεγάλου κάστρου οι τζουτζέδες. Δύο φορές το χρόνο, σαν πλαντούσε, τους φώναζε. Τους έκλεινε στο υπόγειο, τους τάιζε, τους πότιζε, έκανε χάζι, και αλάφρωνε. Κινούσαν και εκείνοι τρομαγμένοι. 8 μέρες ήταν αυτές. Αποχαιρετούσαν και προσεύχονταν. Άλλος τη γυναίκα του, άλλος το σπίτι του και άλλος την Παναγιά, τη δικιά του, που προστάτευε τις ταβέρνες και τους ταβερνιάριδες. Μια Παναγιά ζωγραφισμένη σαν τις τριγύτισες του Αυγούστου. Αντρόβουλη, με άσπρη μπολίδα κριτικιά. Και στην αγκαλιά της πλαγιαστά, αντί για παιδί, ένα μεγάλο σταφύλι. Κύρα μου αφέντρα του κρασιού και της χαράς. Κύρα μου αμπελιώτησα, κύρα μου αφέντρα του κρασιού και της χαράς. Σαφήνογιά, τσιμπούσι έχει ο καπετάν Μιχάλη. Σαφήνογιά, τσιμπούσι έχει ο καπετάν Μιχάλη. Βόηθα με να βαστάξω, Παρθένα μου φώτισε τα νημερό τελειό. Να ξεθυμάνει γρήγορα, να πάω στο σπιτάκι μου. Να ξεθυμάνει γρήγορα, να πάω στο σπιτάκι μου. Φέντρα του κρασιού και της χαράς. Κύρα μου αν δεν λιώτησα, κύρα μου φέντρα του κρασιού και της χαράς. Σαφήνογιά, τσιμπούσι έχει ο καπετάν Μιχάλη. Σαφήνογιά, τσιμπούσι έχει ο καπετάν Μιχάλη. Ξεθεωμένη, κίτρινη σαν τη Ζαφορά, με ρούχα λεκιασμένα από το κρασί κοιμόνταν τώρα μέσα στο υπόγειο οι τζουτζέδες. Έκλεισε μια αστραπή και ο καπετάν Μιχάλης στα μάτια και ήρθε ένα σύννεφο δροσερό, όλο αγέρα και βροχοσταλίδες. Το ίδιο σύννεφο που ερχόταν κάθε νύχτα και τυλίγονταν πάνω του και το χαϊδολογούσε και έπαιρνε πρόσωπο γυναίκας και τον τρόπιαζε. «Όχι πάλι!» έβρουξε
και ξεγάντζωσε με τέτοια φόρα από το όνειρο, παναπονογύρισε ο σοφράς και κατακρεμίστηκαν τα ποτήρια, τα κεριά και τα μπακέρες. Πετάχτηκαν από τον ύπνο τους και κοιμισμένοι και τον είδαν με το βούρβουλα από πάνω τους. «Έξω, έξω όλοι!» έσυρε φωνή ο καπετάν Μιχάλης και άνοιξε μορμή την πόρτα. Ποιος την άνοιξε? Να σου μπροστά του ολοσκόνιστος ο γιος του αδερφού του, του Μανούσακα, ο Θοδωρής. «Σκότωσαν το γύρι μου, μπάρμπα!» «Ποιος, μωρέ?» «Ο Νουρίς!» Στην αρχή δεν μίλησε. Ένα θεόρατο κορμί γέμισε το νου του, ξαπλωμένο μέσα στα αίματα. Έβαλε το κεφάλι στις δύο φούχτες. Άξαφνα σηκώθηκε, τεινάχτηκε πάνω, πήρε να τρέχει. Και τότε μια παράξενη, απάνθρωπη αγαλίαση το συνεπήρε. Ελευθερώθηκε ο νους του απότομα. Ανέβηκε ψηλά, αρπάχτηκε από ένα άλλο κορμί. Αντίκιο, που δεν αναστέναζε, δεν μύριζε μόσχο. «Άντε στο καλό, αδελφέ», είπε, «και μην έρχεσαι στον ύπνο μου να μου παραπονάσαι και να μαγριεύεις. Κατέχω εγώ το χρέος μου και έγνοια σου». Αδερή γωνιά του καναπέ, ντυμένος και στολισμένος σαν γαμπρός, καθόταν ο Νουρίς και περίμενε. Κατάλαβε για ποιο λόγο κόπιασε ο μουσαφύρης ετούτος. Τράπηκε να φανεί μπροστά του ξεπεσμένος και χλωμός. «Καλώς τον καπετάν Μιχάλη», είπε και άπλωσε το χέρι. Μα αυτός είχε μπήξει τα χέρια βαθιά στο ζωνάρι και δεν άγγιξε το χέρι που σκότωσε τον αδελφό του. «Ήρθε να με σκοτώσει, να πάρει πίσω το αίμα του αδελφού του», έκλωθε ήσυχα στο νου του ο Νουρίμπεης. «Καλωσόρισε, είναι ντυμένος στα μαύρα σαν το χάρο. Καλωσόρισε, τι να την κάνω πια τη ζωή». Oh,
Έβαλε όλη του τη δύναμη. Ρασικώθηκε ο Μπέης. Πόνεσε, μ' ανάγκασε τα χείλια, δεν το αποφάνηκε. Μ' ανοιχτά τα σκέλια, κουτσένοντας, ανάλαφρα προχώρησε. Έφτασε στο κατόφλι της αυλής. Έπεσε πάνω του ο ήλιος. Ως τον είδε ο καπετάν Μιχάλης μέσα στο φως, τεινάχτηκε, ξαφνιασμένος. Τούτος ήταν ο Νουρίς, ο Ασίκης, ο φεγγαροπρόσωπος, το λιοντάρι της Τουρκιάς. Τα μαχουλά του είχαν βουλιάξει. Τα μάτια του θόλωσαν, το στόμα του αναποδογύρισε κάτω θαρρής, ακατάπαυστα να κλαίει. «Τροπή μου!» συλλογίστηκε και κοντοστάθηκε. «Ρίμπη, μπας και δεν γίνηκες ακόμη καλά. Χλωμό σου φαίνομαι, σαν κατεμένος, τράβα μπροστά. Πάμε σταλόνι και θα δεις». Προχώρησε ανοιχτοσκέλης, κουτσένοντας. Στη μέση της αυλής τράφηκε. Ο καπετάν Μιχάλης δεν τον ακολουθούσε. Στέκονταν ακόμη στο κατόφλι και τον κοίταζε. Ανατρίχιασε ο Νουρίμπης. Κατάλαβε, συλλογίστηκε. Κατάλαβε και δεν καταδέχεται. «Με λυπάτε, με λυπάτε, εκεί κατάντησα. Γίνηκα του λυπημού. Εγώ, ο Νουρίς». Ζήγωσε ο καπετάν Μιχάλης. Πήρε τον Μπέη από τον μπράτσο και ένιωσε όλο το αχαμνισμένο κορμί να τρέμει. Και αυτός δεν έφερε αντίρρηση. Ακολουθούσε κουτσένοντας και ολομιλούσε και παραπονιόταν. «Είσαι αδελφοχτός μου, θυμήσου, σε τούτο δω το παντέρμο σπίτι έσμιξαν τα αίματά μας. Άλλη χάρη δεν σου ζητώ, σκότωσέ με». «Μην το κακοπάρεις, Νουρίμπεη, άλλη μέρα». «Με λυπάσαι, ε, με λυπάσαι». «Νουρίμπεη, έχει γεια. Φεύγω». Βραχνή, απελπισμένη, σαν από πολύ μακριά, ακούστηκε τώρα η φωνή του Νουρίμπεη. «Καπετάν Μιχάλη, αν ήμουν μια φορά κι εγώ λεβέντης, αν ήμουν άντρας, έλα δώσ' μου το χέρι σου. Αν δεν ήμουν, άι στο καλό». Ο καπετάν Μιχάλης άπλωσε τη φούχτα, έσφιξε το χέρι. «Έχε γεια, Νουρίμπεη. Ποιος ξέρει, για πάντα, καπετάν Μιχάλη, για πάντα. Καταλαβαίνεις?» «Καταλαβαίνω», αποκρίθηκε ο καπετάν Μιχάλης και δρασκέλισε το κατόφλι. Έμεινε μόνος του ο Νουρίς. Αφού κράστηκε λίγη ώρα το ποδοβολητό της φοράδας του καπετάν Μιχάλη πάνω στις πέτρες, κι ύστερα όλα σώπασαν. Ο ήλιος χαμήλωσε. Μπήκε στην κάμαρα. Χρυσοκαπλάντησαν οι τείχοι. Κι ύστερα έφυγε κι αυτός. Κι οι τείχοι μαύρισαν. Ανέβηκε στον οντά. Πήρε μια κόλλα χαρτί. Έγραψε: «Άμα πεθάνω, θέλω τα λογό μου πάνω στο μνήμα μου να το σφάξετε». Έβγαλε από τη ζώνη το μαυρομάνικο. «Ψεύτη κόσμε», μουρμούρισε, και μόση δύναμη του είχε απομείνει, το πήξε στην καρδιά του. «Αχ, ψεύτη κόσμε, κόσμε χρήσε, κόσμε χρήσε, κόσμα αργυρέ.
πρωί, την άλλη μέρα, ως θα άνοιξε το χανιόνι η πόρτα, μπήκε το μαύρο χαβέρι στη χώρα. Ο Νουρίς βρέθηκε νεκρός με ένα μαχαίρι στην καρδιά. Έφεραν οι δούλοι από το μετόχι τον πεθαμένο και πίσω του ακολουθούσε τάλογο αλαφιασμένο και χλιμίντριζε. Σμάριασε γύρα του η Τουρκιά. Διάβασε ο ημάμης τις ευχές. Άνοιξε ο λάκος, κατάπια τον μπέι. Τάλογο είχε γύρει το κεφάλι στο μνήμα. Οσμίζοντα τη γης, χτυπούσα πάνω το πόδι της, χλιμίτριζε λυπητερά και φώναζε τον καταχωνιασμένο αφέντη. Όλοι είχαν καρφώσει τα μάτια τους απάνω, κοκαλωμένοι. Σπαθάτο, τρισεύγενο, σαν μαύρος κύκνος. Ένα στολίδι του κόσμου ήταν. Ποιος είχε καρδιά να το σφάξει? Ποιος αποκοτούσε να σηκώσει μαχαίρι πάνω του? Τάλογο τώρα είχε ξαπλώσει κατάκυλα στο μνήμα και μυρίζονταν αγριεμένο το χώμα. Πήγαν να το σκοτώσουν, δοκίμασαν, άλλαξαν γνώμη. Άπλωσαν χέρι να το χαϊδέψουν, να το πάρουν μαζί τους. Μ' αυτό τεινάχτηκε, άρχισε να κλωτσάει και να φοβερίζει. Στρουφογύριζε πάνω στον κλειστό λάκκο και δεν άφηνε κανέναν να ζυγώσει. Είδαν και από είδαν, τ' άφησαν εκεί. Να χορτάσει τον πόνο και σαν το δαμάσει η πείνα, να το πάρουν. Μα δεν πρόφτασαν. Λίγες μέρες μετά το βρήκαν πάνω στο μνήμα πεθαμένο. Και ωστόσο στην Κρήτη άλλαξε. Βάρινε ο αέρας. Αγρίεψαν τα μούτρα. Πέρασαν στους ώμους τα τουφέκια οι νιζάμιδες. Περιγύριζαν τους μαχαλάδες. Και ο Μουεζίνης με το αιματωμένο σαρίκι του Νουρί στην άκρα του ραβδιού του έμπαινε κεφαλή στα γαδολόι. «Σφαγή, μωρέ παιδιά! Σφαγή στους γιαούριδες!» Την ημέρα οι Τούρκοι, ξενιστικωμένοι, αγριεμένοι, ξεχύνονταν στα τζαμιά. Όλοι μαζί, κοπαδιαστά, ξαναμένοι, με γυαλί στα μάτια, σαν τυφλοί. Τη νύχτα, καλοφαγωμένοι, καλοπιωμένοι, μαζεύονταν στους καφενέδες και έπαιρναν σβάρνα της ρωμαϊκής γειτονιάς και έριχναν κουμπουριές στον αέρα. Έμπαινε η μια μέρα και έβγαινε. Έγερνε η Κρήτη από τον ήλιο. Μα οι άνθρωποι κολλάζονταν, χωρίζονταν σε δυο ξαγριεμένα μπουλούκια, ακόνιζαν τα μαχαίρια να σκοτωθούν και ούτε λέγαν ευχαριστώ του Θεού για τα μάτια που τους έδωκε να θωρούν τον κόσμο. Μήτε βλέπαν τη θάλασσα που μύριζε σαν ροδάκινο, μήτε τον ήλιο που άνθιζε στον ουρανό σαν λιοτρόπι, μήτε τ' άστρα της νύχτας. Αντερμή Κρήτη, πόσες γενιές φωνάζεις, ποιος ακούει? Φοβερά θέλει κι ο Θεός για Oh,
πιάσε το ντουφέκι, πιάσε πάλι το ντουφέκι. Πετιούνταν από φωνικό σε φωνικό, από χωριό σε χωριό οι σπίθες. Έπαιρνε όλη η Κρήτη φωτιά. Συντρίβουνταν οι πόρτες, καρφάλωναν οι γυναίκες στις ταράτσες και φώναζαν το Θεό. Άλλες γκρεμίζονταν από τις στέγες με τα παιδιά τους στην αγκάλη. Μερικοί άντρες για μια στιγμή αντιστέκονταν, άκουγες τουφεκές και παλέματα και ύστερα μια σπαραχτικιά κραυγή και όλα τέλειωναν. Ο καπετάν Μιχάλης στέκονταν πίσω από την πόρτα. Έχει ανεβάσει τη φαμίλια στον οντά και είχε κρατήσει μονάχα κοντά το γιο του, το Θρασάκι. «Αν σπάσουν την πόρτα μας και μπουν οι Τούρκοι, θα σας σφάξω όλους. Να μην πέσετε στα χέρια τους και πρώτα εσένα. Κατάλαβες?» Κρύβουνταν οι χριστιανοί. Τους ξετρύπωναν οι Τούρκοι. Βάζαν τους λαιμούς στα κατώφλια και τους έσφαζαν. Ρίγναν σπαθιές και σχίζαν τα κεφάλια. Από το κούτελο στο λαρίγγι και χύνονταν οι μυαλοί, οι πηχτοί και όλο αίματα κάτω. Βούησε το μεγάλο κάστρο. Έσμιγε ο θρήνος με τα γιουχαϊτά των Τούρκων και με τις πόρτες που γκρεμίζονταν. Ως που μια μέρα έβγαλε διάτα ο Πασάς. Ό,τι έγινε, έγινε. Έτσι ήταν γραμμένο. Τώρα ησυχία. Μύτη μην ξεματώσει. Σφούγγιξαν οι Τούρκοι τα μαχαίρια. Θρονιάστηκαν πάλι στους καναπέδες διπλοπόδι. Ξεπόρτισαν από τα σπίτια τους οι χριστιανοί και πήραν τις τσάπες. Τρεις μέρες έθαβαν οι άντρες. Τρεις μέρες έπλαιναν τα κατώφλια οι γυναίκες και τους οντάδες από τα αίματα και έκλαιγαν σιγά. Μην τις ακούσουν οι αγάδες και ανάψει πάλι το αίμα τους. Γιατί ένιωθες ακόμα στο περπάτημά τους και στο ανάβλεμα το αντιμάμαλο της φαγής. Κόντευε πια να ξετελέψει ο Απρίλης. Μπήκαν οι χριστιανοί στη Μεγάλη Εβδομάδα. Μα ο αέρας ήταν βαρύς, γεμάτος φοβέρα. Περνούσαν οι Τούρκοι έξω από τον Άι Μινά νύχτα και βλαστημούσαν ή τραβούσαν τον Αμανέ για να τους ντροπιάσουν. Κάθε μέρα που ξημέρωνε περίμεναν να ξεσπάσει κάλο κακό και τα σκυλιά λακούνιζαν σερτά, λυπητερά, σαν να οσμίζονταν στη γειτονιά τους το χάρο. Ήταχετε γυρού γυρού κι είναι κι είναι βαριά κι είναι βαριά η καρδιά.
Από την πράσινη πόρτα η Εμινέ άφηνε το φεγγάρι να κατεβαίνει στα στήθια της. Είχε πιάσει καινούριο αγαπητικό. Τον καπετάν Μιχάλη, που να τον βρει. Α, καλός ήταν και τούτος. Τον καπετάν Πολυξίνγκη, τον ομορφάνθρωπο, που τραγουδούσε όταν ξύπναγε και έστεινε γλέντια στον τάφο του. Το άργε καθαργά τον κόρφο της και αυτό σταρούσε πως ξημέρωνε και βούλιαζε μέσα της και βούλιαζε μαζί του και ο κόσμος όλος. Ο Νουρίμπεης είχε ολότελα αφανιστεί από το νου και από το κορμί της. Σαν να μην έζησε κι αυτός ποτέ. Σαν να μην ήταν όμορφος σαν το λιοντάρι. Σαν να μην του άνοιξε ποτέ την αγκαλιά της να μπει. Όμοια με τη θάλασσα και η σάρκα της. Πέρασε ένα καράβι, τη χάραξε μια στιγμή και έκλεισε πάλι. Απάρθενη. Και ωστόσο χτύπησαν οι καμπάνες λυπητερά. Ξημέρωνε Μεγάλη Παρασκευή. Ξάπλωσαν οι γυναίκες του Χριστό στην εκκλησιά μέσα σε βιολέτες και λεμονανθούς. Τον θορούσαν να κοίταται νεκρός. Έλειωνε η καρδιά τους και τον έκλαιγαν σαν να τα γιος τους. Το καλό ετούτο παλικάρι. Την κολόνα του μεγάλου κάστρου τον είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι. Έτρεχε και ο καπετάν Μιχάλης καβάλα στη φοράδα του. Έφτανε στο μετόχι του Νουρί, γύριζε πίσω στη θάλασσα. Ανάσαινε. Μα να μεταλάβει, δεν πήγαινε. Όσο είναι ο δαίμονας μέσα μου. Έλεγε και ξανά λέγε, όσο είναι ο δαίμονας μέσα μου με τα κερκέζικα μάτια, δεν μεταλαβαίνω. Μεγάλο δωμάτιο σήγωσε η Ανάσταση. Μεγάλο δωμάτιο σήγωσε η Ανάσταση. Μα δυο μονάχα, δυο άντρες στο μεγάλο κάστρο ξεστράτησαν απόψε. Πως ο Νουρίμπης είχε μια κερκέζα, λάμψε ήλιε για να λάμψω. Τέτοια η ομορφιά της. Εμινέ τη λένε. Την είδε μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης στο κονάκι του Νουρί. Ω, σάστησε ο νους του.
Την είδε και ο καπετάν Πολυξίνκης την ημέρα του σεισμού. Σάστησε κι αυτός. Και δώσ' του σούρτα φέρτα κάτω από το παραθύρι της. Τάχασε, σου λέω. Και με το πέρασε, ξαναπέρασε, μπήκε στο σπίτι της. Μπήκε στο στρώμα. Και αποφάσισε, λέει, να τη στεφανωθεί και από πάνω. Και αλήθεια, την ημέρα του Σταυρού θα βαφτίζονταν οι Εμινέ και θα γίνονταν Ελένη. Μονοβραδείς και ο γάμος. 7 καπεταναίοι θα έρχονταν να μπουν κουμπάρι. Θα ξεσμιλιώνονταν και τα κοντοχώρια να δουν τη γυναίκα του Λουρί να βαφτίζεται. Για καλό σημάδι το είχαν, σαν να ρωμιογύριζε η Τουρκιά. Τα δέχονταν όλα οι Εμινέ και χαμογελούσε. Μα ο νους της ήταν αλάργα. Μια πόρτα ήταν για εκείνη, ο Χριστός την άνοιγε και έβγαινε χωρίς φερετζέ στο δρόμο. Και ωστόσο η Κρήτη ετοιμάζονταν να πιάσει το τουφέκι. Βγήκαν οι καπεταναίοι από το μεγάλο κάστρο. Σκόρπισαν στα βασίλειά τους. Στο καστέλι ο Πολυξίνκης, στο πετροκέφαλο ο καπετάν Μιχάλης. Κατέβαζαν οι γέροι και οι νύοι από τα ταβάνια για ξέθαβαν από τη γη τουφέκια. Και οι πιο φτωχοί πελεκούσαν σπαθόβεργες. Μήπως τρακάρουν κανέναν ιζάμι, του χυθούν και του πάρουν τα άρματα. Στις αυλές των μοναστηριών, κοριτσόπουλα έσκιζαν παλιά χειρόγραφα και έδαιναν φυσέκια. Οι καλόγεροι έτριβαν βάλσαμα για τις πληγές. Και άλλοι ξεκαπάκωναν τους κουμπέδες της εκκλησιάς και έβγαζαν μολύβι για τις μπάλες. Το φεγγάρι τ' Αυγούστου χάιδευε πονετικά την Κρήτη, που είχε ξεγεννήσει τα σιτάρια της, τα καλαμπόκια, τα σταφύλια. Κοίταζαν οι μανάδες τα παιδιά τους και έβλεπαν πίσω από τον ώμο τους το χάρο. Ποιος θα πιει το κρασί, αναρωτιόνταν. Ποιος θα ζυμώσει το ψωμί. Ποιος θα ζει να κάνει Χριστούγεννα. Ποιες μάνες είναι πει. Ποιες μάνες είναι πίκρατες και ποιες δεν έχουν πω και ποιες δεν έχουν πω. Στο κριτικό πεντοζάλι και μηνέ. Ο νους της γύριζε. Λάχνιζε μέσα στα βουνά να βρει τον άγριο άνδρα που κυνηγούσε. Μα γιατί δεν μου να τον συλλογίζετε, τι του βρίσκει. Δεν είναι άνθρωπος αυτός. Είναι θεριό, αράβολο, άσχημο, δεν τον θέλει. Τον μισούσε. Να είχε τρόπο να έτσι να του κόψει τα χέρια και τα δυο. Να χυθεί η δύναμή του στο χώμα. Κι όμως, ας μπορούσε να βλέπε πάνω από τα βουνά, κουρνιασμένο στο βράχο, σαν αετό, ας ήταν και για μια αστραπή τον καπετάν Μιχάλη.
κατηφόρησε και ο καπετάν Μιχάλης, ολομόναχος, το βουνό. Και η καρδιά του χτύπαγε θυμωμένη και κατατρόπιαστη. Είχε δει πάλι τον Πολυξίγη. Είχε μυριστεί πάλι πάνω του το μόσχο. Ξέκρινε την κόκκινη δαγκωματιά στο λαιμό του. Και το αίμα του μερμίδισε. Δέρνεσε τάχα για την Κρήτη, ψεύτη καπετάν Μιχάλη. Μα άλλος δαίμονας γαντζώθηκε μέσα σου και δεν δυναστεύει. Άτιμε, μονολογούσε. Και κατέβαινε. Και πάνω εκεί άκουσε το μαντάτο. Μπλόκαρη Τουρκιά, το ξακουστό μοναστήρι, τον αφέντη Χριστό. Τρία μερόνυχτα τώρα, γονατισμένοι στις πολεμίστρες, ξάγρυπνοι, οι 32 καλόγεροι του αφέντη Χριστού πολεμούσαν και ανακρατούσαν τον Τούρκο. Μαζί και ο γούμενος, μαζί και ο καπετάν Πολυξίγης, καταματωμένοι και οι δυο, να κοιτάζονται και να βλέπει ο ένας τα μάτια του άλλου το μοναστήρι να καίγεται. Άξαφνα μια μπαταριά βρόντιξε στον πόρο του φαραγγιού. Ένα μπαϊράκι φάνηκε και μπροστά καβαλάρης αγριοσύφουνας με το μαύρο κεφαλομάντιλο ο καπετάν Μιχάλης. Χύμιξε, έσωσε για απόψε το μοναστήρι. Την αγαπούσε την Κρήτη. Όταν ήταν ολομόναχος και τη συλλογίζονταν, δεν ντρέπονταν και έκλαιγε. Ένα πράγμα ζωντανό ήταν, ζεστό, που είχε στόμα και φώναζε. Και δεν ήταν καμωμένη από πέτρες και χώματα και ρίζες δέντρων, παρά από χιλιάδες παππούδες και μανάδες που δεν πεθαίνουν, παραζούν. Μαζεύονται κάθε Κυριακή στις εκκλησιές και αγριεύουν κάθε τόσο. Ξετυλίγουν μέσα από τα νήματα μια θεόρατη σημαία και πιάνουν τα βουνά. Η σημαία επάνω γράφει «Ελευθερία ή θάνατος». Αμαλευθέρω την Κρήτη, αμαλευθέρω την Κρήτη, αμαλευθέρω.
ξεφάνωνε ο καπετάν Μιχάλης. Δεν βάφτιζε, μήτε τα γένια του έκοβε. Να ελευθερωθεί πρώτα η Κρήτη. Το μάθαιναν οι Τούρκοι και τον κοίταζαν λοξά όλο περιγένιο. Ως τα γόνατά του έλεγαν, ως τα χώματα θα ποταμίσουν τα γένια. Ρίζες θα κάμουν και θα μπουν στη γη, μα η Κρήτη όχι, ελευθεριά δεν θα δει. Αυτά τα γένια είχε αρπάξει τώρα με λύσα. Και κοίταζε και δεν μπορούσε να ξεκολλήσει τα μάτια του από τις φλόγες. Καίγονταν ο αφέντης Χριστός. Ο τρούλος της εκκλησιάς είχε γκρεμιστεί. Λαμπάδιασε το πέπλο. Κάρβουνο είχαν γίνει τα στολίδια, τα ψαλτήρια, τα κονίσματα. Δεν έπρεπε να φύγω. Δεν έπρεπε να φύγω. Έγρουζε ο καπετάν Μιχάλης και τραβούσε τα γένια του. Πέρασε από το νου του η χθεσινή νύχτα. Κρατούσε ακόμα το μοναστήρι. Έσμιξαν οι δύο καπετάνοι. Συμφώνησα πώς και από πού αύριο χαράματα θα χτυπήσουν. Και χώρισα. Απόμεινα μόνος τον μπρος στη φωτιά. Και τότε μια φωνή ακούστηκε. Καπετάνιο! Τούρκοι κλεφτοπάτησαν το καστέλι. Πήραν την Εμενέ κατά το μεγάλο κάστρο. Για πότε σηκώθηκε, για πότε παράκτησε το πόστο του και διάλεξε 10 παλικάρια και χάθηκε μες τη νύχτα. Κι ύστερα τι κυνηγητό, λαχανιασμένο, τι μουγκριτά, τι μαχαιρώματα. Και μια γυναίκα στη μέση, κουκουλωμένη, με το κεφάλι ορθό, ασάλευτη, να περιμένει ποιος θα νικήσει για να πάει μαζί του. Και τώρα μοσχομύριζε η Εμινέ, κρυμμένη στο σπίτι της θειάς του. Κι αυτός που την έκλεψε και την άφησε δίχως να γυρίσει να την κοιτάξει, ακράνιγε τα δάχτυλα και έβλεπε τη στάχτη του αφέντη Χριστού να χύνεται από το χέρι του και να διασκορπίζεται στον αέρα. Ακούμπησε στο περβάζι της πόρτας. Αντίκρατου στο παλιό σιδερένιο κρεβάτι της θειάς του, ξεχώρισε κάτω από τα σεντόνια ένα κορμί ξαπλωμένο. Είδε μαύρα κορακάτα μαλλιά χυμένα στο μαξιλάρι και ο αέρας μύριζε μόσκο. Τα μάτια του είχαν θολώσει. Ανάπνεε βαθιά, λαχανιαστά. Δεν μπορούσε να μαϊνάρει την καρδιά του. Εδώ και ένα σάλτο στάθηκε στη μέση της κάμαρας. Χούφτωσε αργά το μαυρομάνικο. Δεν ανέπνεε πια. Ζήγιασε στα κράνηχα. Αλαφροπάτητα, μουλοχτά. Άπλωσε το χέρι το ζερβό. Πέταξε πέρα το σεντόνι. Έφεξε ο κόρφος της. Το μάτι του ολομιάς γυάλισε. Μα το μυαλό του απόμεινε μαύρο. Μαύρο και ολοαίματα. Αναστέναξε η κοιμισμένη. Μετακουνήθηκε. Τα βλέπε όνειρο, καλό, κάποιο λόγο, κρυφό. Μουρμούρισαν τα χείλια της και χαμογέλασε. Ο καπετάν Μιχάλης έσκυψε. Στο φως του καντιλιού έριξε άγρια αναλαμπή το μαχαίρι. Έσκυσε τον αέρα και ολομεμιάς καρφώθηκε ως τη λαβή τον άσπρο κόρφο. Έσυρε φωνή. Ανοιγόκλεισε μια αναστραπή τα μάτια η Εμινέ. Πρόφτασαν και είδα τον καπετάν Μιχάλη και τον γνώρισαν. Ξάφνιασμα, χαρά, πόνος, παράπονο. Όλα αναρώησαν και στραφτάλισαν στο στερνό τούτο ανοιγόκλεισμα του ματιού. Ωχ, μούγκρισε ο άντρας και ανατράβηξε μορμή το μαχαίρι, μη δώσει το θάνατο. Μα ήταν πια αργά. Τα μάτια της Εμινές είχαν αδειάσει. Μάτια φεγγάρια να βρεφά του χάρου να τα δώσω φεγγάρια μα έφευγε.
κάνετε αυτό, Κρήτη, κάτι τα πάνθρωπο. Δεν μπορείς να πεις τώρα αν αγαπάει ή αν οχτρεύεται τα παιδιά της. Ένα μονάχα μπορείς να πεις, πως τα μαστιγώνει ως το αίμα. Από τη φοβερή στιγμή που μπήξε το μαχαίρι στην καρδιά της Κερκέζας ο καπετάν Μιχάλης, αλάφρωσε. Δεν ντρέπονταν πια όταν απόμενε μονάχος. Καθάρισε ο νους του. Πολεμούσε τώρα ολάκερος, ύψυχος, με πείσμα για την Κρήτη. Και ας λύγιζε αυτή. Παλικαριά θα πει να κοινάς και να μην είσαι σίγουρος. Ούτε θα κάνω. Σε κόμπο την καρδιά σου του μίλησε ο καπετάν Στεφανής, που είχε φορτώσει από την Ελλάδα του Φέκια να θρέψει την Επανάσταση. Δε σε κόμπο την καρδιά σου, μήτε τώρα η Κρήτη θα δει λευτεριά. Ήρθε κι ένας φουστανελάς από την Αθήνα, έπιασε τα λιμέρια, του δώκε ένα γράμμα από τον ανιψιό του τον Κοσμά. Ελπίδα δεν έχουμε και τούτη τη φορά του Βρόντου πολεμώμε. Ούτε θα φλεβαρίζει να πάρω το, να πάρω το του φέγγι μου. Του πέψε κρυφό από Κρυσάρο ο Μητροπολίτης. Φύγε. Έμπασε ένα καΐκι και φύγε. Ορκίστηκε ο Πασάς τον ολεθρό σου. Θα πέψει λέει την κεφαλή σου στο Σουλτάνο. Φύγε. Να πάρω το, να πάρω το του φέγγι μου. Βάλανε οι άλλοι καπετάνοι νερό στο κρασί τους, έσκυψαν το σβέρκο. Έριξα την Κρήτη, διαλαλούσε ο Σουλτάνος. Μα στην κορφή της Ελένας το του φέγγι βαστούσε ακόμα. Ο καπετάν Μιχάλης δεν παραδίνονταν. Σαν ολούθε Τούρκοι κασκέρια, του κόψαν το ψωμί, το νερό. Του έστειλε μαντά το φόρο και ο Πασάς. Φεύγα, καπετάν Μιχάλη, πάρε τα παλικάρια σου και φευγάτε, συνάρματοι. Τρίχα δεν θα σας αγγίξω. Μα αυτός του πέψε πίσω το μαντά το φόρο. Όσο βγαίνει αχνός από τα ρουθούνια μου, δεν φεύγω. Και ο πατέρας του, ο καπετάν Σύφακας, και πέθανε κάτω από μια λεμονιά. Βρέχονταν όλη τη νύχτα ξαπλωμένος στην αυλή, σαν μέγας δεντροκορμός. Του κλείσαν τα βλέφαρα, του βάλαν κλαδιά βασιλικό στα χέρια. Μυριστικά του κάτω του επάνω κόσμου για τον Άδη. Τον ξαγρύπνησαν, τον πήγαν στο κημητήρι. Τον έρανε οι κοπελιές από τα παράθυρα σαν να ήταν επιτάφιος. Μαζεύτηκαν τα χωριά. Μα ο καπετάν Μιχάλης δεν φάνηκε. Και η σπηλιά στην πλαγιά του βουνού, λίγο πιο κάτω από τα λιμέρια του, γέμισε πάλι γυναικόπαιδα. Στο μεγάλο σηκωμό οι αγαρινοί τους έριξαν αναμένα κλαδιά και τους πλάνταξαν. Ακόμα τα κόκαλά τους γυαλίζουν μέσα στο υγρό παγωμένο μεσόφωτο. Και τώρα πάνω στα παλιά κόκαλα ξάπλωσαν πάλι γυναίκες και παιδιά, να τους θερίσει το κρύο η πείνα και ο Τούρκος, και να πληθύνουν μια πατωσιά ακόμη τα κόκαλα. Σήμερα σωθέ
άνδρος ο Θεός. Απλώθηκε το φως το ψιλοϊκό, πέραψε το πληγωμένο κορμί της Κρήτης, τη θάλασσα. Και ποτέ τριγούνε οι γυναίκες, γυρίζουν τα παιδιά ορφανεμένα και οι άντρες σαν προσκύνητοι φτιάχνουν τα διάστερα χωρίς ψωμί, χωρίς φυσέκια. Τα παιδιά ορφανεμένα κι οι άντρες σαν προσκύνητοι φτιάχνουν τα διάσελα χωρίς ψωμί, χωρίς φυσέκα. Μαλακό μεντέρι του δεσποτικού και φώτιζε γαλάζια και με νεξελιά τον αντικρινό τοίχο. Ο αέρας μύριζε ανθισμένη λεμονιά. Άπλωσε το χέρι ο Μητροπολίτης. Άνοιξε ένα συρτάρι δίπλα του. Έβγαλε ένα κόνισμα τυλιγμένο σε άσπρο λινό πανί. «Είναι η Σταύρωση», είπε ο ένας προεστός. «Πεταλωδίζουν τα μάτια μου για μπάς», είπε ο άλλος. «Μα! Εκαμοτρίτος δεν είναι σταυρωμένος ο Χριστός. Ήμαρτον Θεέ μου, μια γυναίκα είναι, ντυμένη φυσεκλίκια και ασημένιας κουμπούρες». «Είναι η Κρήτη, η Κρήτη», είπε ο Μητροπολίτης και η φωνή του θάμπωσε. Πήρε το κόνισμα, έκαμε το σταυρό του, προσκύνησε. Τι πόνο είχε το πρόσωπό του, λιωμένα τα μάγουλα και τα μάτια της έτρεχαν, μεγάλα, βουλιαγμένα, κατάμαυρα. Ο σταυρός ήταν καρφωμένος σε σωρούς κρανία και κόκαλα, ο ουρανός γεμάτος μαύρα σύννεφα, ο αέρας έτριζε σαν μεταξωτό υφαντό που σκίζεται και μια αστραπή στο βάθος φώτιζε ένα μοναστήρι, το Αρκάδι, και η Κρήτη καρφωμένη πάνω στο σταυρό, μαυρομαντιλούσα, χαροκαμένη μάνα, αίματα τρέχαν πάνω στα κόκαλα των παιδιών της και εκείνη φώναζε, φώναζε η Κρήτη. «Ηλί, ηλί, λαμά σαβακθανή, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Πού είναι ο Θεός? Κάθε που συλλογιόταν την Κρήτη ο καπετάν Μιχάλης
τα βάζε με το Θεό. Δεν παραπονιόταν του Θεού. Θύμωνε μαζί του. Δεν του ζήτησε ο έλεος, του ζήτησε το λόγο. Φωτοχάραζε στα λιμέρια του. Και αυτός ορθός στο καραούλι, άγρυπνος, περίμενε τους συντρόφους να έρθουν να του δώσουν απόκριση. Τους είχε φανερώσει από βραδύς το μήνυμα του Πασά. Ψωμί δεν έχουμε, τους είπε. Ελπίδα δεν έχουμε. Οι Τούρκοι ασκέρι, εμείς μια φούχτα. Όποιος από εσάς θέλει να φύγει, ντροπή δεν είναι. Μήτε κάκητα θα του κρατήσω. Χτύπαγε τώρα ο ήλιος, το βουνό. Μαζεύτηκαν οι συντρόφοι και ένας-ένας μίλαγαν. Άδικα θα χαθούμε. Έχω γυναίκα και παιδιά και αδελφάδες ανήπαντρες και γιο ανήμπορο. Συγχωράτε μας, θα φύγουμε. Μα 6 από τους συντρόφους δεν σηκώθηκαν. Όλη τη νύχτα, είπε ο πρώτος, 2 διαόλοι πάλευαν μέσα. Ο ένας έλεγε, φύγε, δεν υπάρχει σωτηρία. Και ο άλλος έλεγε, μείνε, δεν υπάρχει σωτηρία. Τα ξημερώματα ο ένας από τους 2 νίκησε. Ποιος μωρέ, του λόγου σου καπετάν Μιχάλη, ανάθεμα την ώρα που σε γνώρισα. Το λοιπόν, δεν φεύγω, ούτε εγώ. Ακούστηκε μια άλλη φωνή, μήτε εγώ, πετάχτηκαν και οι υπόλοιποι. Στράφηκε ο καπετάν Μιχάλης, τους κοίταξε έναν έναν. Είμαστε 7. Εδώ θα πεθάνουμε. Κουρμπάνια για την Κρήτη. Ας τους αυτούς να λένε. Πιο καλό θα κάνουμε εμείς που θα πεθάνουμε παρά αυτοί που θα ζήσουμε. Γιατί η Κρήτη δεν θέλει νοικοκυρέους. Θέλει κουζουλούς σαν εμάς. Οι κουζουλοί αυτοί την κάνουν αθάνατη. Έσκυψε, έπιασε το τουφέκι και όπως γονάτιζε ακούστηκε χαλικισμός. Έστρεψε ο καπετάν Μιχάλης το κεφάλι πίσω και είδε τον ανιψιό του τον Κοσμά. Ήταν γιος του αδελφού του που χάθηκε στα Αρκάδη. Σπούδαζε και έπαιρνε γράμματα. Του γράφει και ο καπετάν Μιχάλης, αν είσαι άντρας και έχεις επάνω σου ντροπή, παράτα την φραγκιά και κόπιασε στον τόπο σου να πιάσει το τουφέκι. Και τώρα στέκονταν μπροστά του ο Κοσμάς. Και είχε περάσει θάλασσα και βροχή και νύχτα να ανέβει σε τούτο το βουνό, όχι για να πιάσει το τουφέκι, παρά για να κάνει αυτό να το παρατήσει. Φεύγα, του είπε στιφά. Τι ανακατεύεσαι με τους άνδρες. Μα ο Κοσμάς δεν κουνήθηκε. Σούριζαν γύρω οι τουρκικές μπάλες, πλησίαζαν οι νησάμιδες. Οι συντρόφοι έπεφταν ένας-ένας. Πασαλημένος με μπαρούτια και αίματα, γρικούσε την καρδιά του να λαχτίζει αγριεμένη. Φεύγα! Έχεις ακόμα καιρό δρόμο! Δεν φεύγω! Άξαφνα ο καπετάν Μιχάλης κατάλαβε, το πρόσωπό του έλαμψε. Φούχτωσε με τα 2 του χέρια το κεφάλι του Κοσμά. Γεια σου, ανήψιε! Κουρμπάνι το λοιπόν κι εσύ! Ο ουρανός ορσοκοκκίνησε και άρχιζε να βροντάει. Από μακριά ακούστηκαν όρνια που στρίνιαζαν, πεινούσαν. Γεια σου, ανήψιε! Αναστήθηκε ο κύρις σου! Ο Κοσμάς ήταν αγνώριστος. Σκοτεινή, ανεξήγητη χαρά τον είχε συνεπάρει. Ελευθερία ή θάνατος! Μούγκριζε, κοιτάζοντας τους Τούρκους. Κι άλλη χαρά, πίκρα, λαχτάρα δεν του είχε απομείνει. Απότομα είχε σκοτεινιάσει. Κι άρχισε να πέφτει πυκνές, αθόρυβες, τουλούπες, χιόνι. «Καλώς σε σμίξαμε, καπετάν Μιχάλη!» Ακούστηκε μια φωνή και ο αγριεμένος μουεζίνης του μεγάλου κάστρου πετάχτηκε μπροστά του. «Καλώς σε βρήκα, Χότζα!» Αποκρίθηκε ο καπετάν Μιχάλης και του φυτίλιασε μια μπάλα ίσα στο καρύδι του λαιμού. Συντριβάνιασε ολομεμιάς γουργουρίζοντας το αίμα. Ούρλιαξαν οι ριζάμιδες, πατήσαν τα ταμπούρια. Βρήκαν τους τελευταίους συντρόφους, τους πετσόκοψαν. Ύστερα στράφηκαν στην κορφή. «Μη φοβάσαι, ανήψιε, δεν υπάρχει σωτηρία», είπε ο καπετάν Μιχάλης στον Κοσμά και τράβηξαν και οι 2 τα μαχαίρια. Τώρα είχε στρωθεί το χιόνι. Σκέπασε τα ξαπλωμένα κορμιά και από την άκρα του ουρανού 2 αγιούπες πρόβαλαν και άρχισαν να φέρνουν βόλτα στον αέρα με τεντωμένο το λαιμό. Ενιζάμιδες έζωσαν τον Κοσμά. Ανεβοκατέβαιναν τα μαχαίρια, πιάστηκαν μέση με μέση. «Βάστα, ανήψιε, έρχομαι!» «Έρχεται κι αυτός, καπετάν Μιχάλη», του φώναξε ένας τουρκαλάς και του πέταξε κατά πρόσωπο το κεφάλι του Κοσμά.
άπλωσε ο καπετάν Μιχάλης το χέρι, άρπαξε ανάερα από τα μαλλιά του σφαγμένο κεφάλι. Άγρια λάμψη περίχησε το πρόσωπό του. Άνοιξε το στόμα του, φώναξε «Ελευθερία ή...» Μα δεν απόσωσε. Μια σφαίρα μπήκε στο στόμα του. Μια άλλη πέρασε από το δεξό του μελίγγι και βγήκε από το ζερβό και έπεσε κάτω, τανάσκελα, ο καπετάν Μιχάλης και σκόρπισαν οι μυαλοί του στις πέτρες. Ήρθα η φωτιά κι ο χάρος έτοιμος κι αυτός ολόρθος στέκει. Είδα η φωτιά κι ο χάρος έτοιμος κι αυτός ολόρθος στέκει. Πεθαίνει αρνούμενα στο θάνατο και ελευθεριά φωνάζει. Πεθαίνει αρνούμενα στο θάνατο και ελευθεριά φωνάζει. Ελευθεριά για σένα χάνομαι. Σένα χάνομαι, μα θα έρθουν πίσω μάλλη. Στρατήγη μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν. Στρατήγη μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν. Μην κλαις κυρά κι εγώ θα αναστηθώ και θα σ' αρπάξω πάλε. Θα σπώ τις αλυσίδες της κλαβιάς, θα καταλιώ τα κάστρα. Θα σπώ τις αλυσίδες της κλαβιάς, θα καταλιώ τα κάστρα. Μην είμαστε κι αλλοί γνώστοι γης, να λένε. Πιο καλό θα κάνουμε εμείς που θα πεθάνουμε παρά αυτοί που θα ζήσουν. Λευτεριά θα πει να κοινάς και να μην είσαι σίγουρος. Ο Νίκος Καζαντζάκης ολοκλήρωσε το καπετάν Μιχάλη το 1950. Είμαι βυθισμένος. Ποτέ δεν είχα τόση ένταση και τόση αντοχή. Έγραφε την ίδια χρονιά στον Παντελή Πρεβελάκη. Το έχω ζήσει βαθιά. Τέτοιος ήταν ο πατέρας μου, αυτός ήταν ο παππούς μου. Κι έτσι θα ήθελα κι εγώ, ο Κοσμάς, ο Καλαμαράς, να πεθάνω για μια μεγάλη ιδέα. Και πάνω απ' όλα τέτοια είναι η Κρήτη και τέτοια τα πάθη της. Το νιώσα αιματηρά στα 4 μου χρόνια. Και αργότερα καθώς μεγάλωνα στην τραγική ατμόσφαιρά της. Άνθρωποι στο βιβλίο αυτό, επεισόδια, λόγια, όλα αληθινά. Ο καπετάν Μιχάλης αναφέρεται στο μεγάλο σηκωμό το 1889. Η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα 24 χρόνια μετά, το 1913.